στο κανάλι μου και λες ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο vlog. Βίντεο περισσότερο θα το έλεγα, διότι θα σας δείξω τη χειμερινή διακόσμηση που έφτιαξα στο σπίτι μου και ταιριάζει γάντι σήμερα, διότι παιδιά, κάνει πάρα πολύ κρύο παντού, χιονίζει, εδώ έχει 6 βαθμούς που για Ρόδο το λες πάρα πολύ λίγο και πριν είχε και 4 όταν έβγαλα τη Σελήν Βόλτα, πάρα πολύ κρύο. Και έχω φτιάξει εδώ το τσαγάκι μου με την καινούργια μου κούπα από την Αμερική που πήρα από τη Νέα Υόρκη. Δεν είναι φανταστική? Είναι από τα Starbucks της Νέας Υόρκης. Την πήραμε και σε κόκκινη και σε γαλάζια για τον Ηλία. Και ήρθα σήμερα λοιπόν να σας δείξω την διακόσμηση που έχω αλλάξει στο σπίτι. Έχω αλλάξει, εντάξει, μικροαλλαγές, μην φανταστείτε. Στο σαλόνι άλλαξα μερικά πράγματα, όπως την τραπεζαρία, το τραπεζάκι του σαλονιού, λίγο την είσοδο. Έτσι, μικροαλλαγές μετά τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση. Διότι αν δεν έφτιαχνα κάτι καινούριο, θα με έπιανε κατάθλιψη μετά από όλα αυτά τα χριστουγεννιάτικα που έβγαλα. Τα είχα και άδεια κιόλας για λίγες μέρες, έτσι μέχρι να κάνω μια καλή καθαριότητα. Πραγματικά κατάθλιψη. Οπότε έπρεπε να κάνω αλλαγές και χρησιμοποίησα και τα πράγματα που είχα πάρει από Αμερική, που σας έκανα ένα haul και σας έδειξα τι ψώνισα, ρούχα, καλλιντικά ήδη για το σπίτι. Και τα έβαλα. Και αυτά τα έχω εδώ μπροστά μου τώρα εγώ και τα καμαρώνω. Τη διακόσμηση εγώ αυτή την έκανα προχθές. Έχει 3-4 μέρες βασικά που τα έχω φτιάξει. Έλεγα να τα κάνουμε μαζί σε βίντεο, αλλά μετά λέω άσου με φτιάξει τα εσύ και να τα δείξεις απλά στα παιδιά. Έβαλα τα καινούργια πράγματα που είχα και ήδη πράγματα που είχα μέσα στο σπίτι μου. Δεν ψώνισα κάτι καινούργιο, μόνο αυτά που είχατε δει από την Αμερική. Και όπως σας είπα και σε άλλα βίντεο, επειδή δεν μπορώ να ψωνίζω συνέχεια, δεν έχω που να τα βάζω. Αυτά. Επίσης, δεν θα σας πω περισσότερα γιατί θα τα δείτε στο επόμενο βίντεο, το οποίο θα είναι το Q&A. Το Q&A που μου κάνατε ερωτήσεις στο Instagram και σας απάντησα και θα το δείτε την Κυριακή αυτό το βίντεο, νομίζω την Κυριακή, ναι, έτσι λέει το πρόγραμμα, όπου θα σας πω εκεί λεπτομέρειες. Πάντως είμαι στη φάση που ψάχνω μικρά έπιπλα για το σπίτι, κάποια καινούρια. Δεν θα σας πω παραπάνω, όχι δεν θα σας πω, θα το δείτε στο επόμενο βίντεο στο Q&A. Οπότε είμαι στη διαδικασία που ψάχνω κάποια πραγματάκια, δεν θα σας πω λεπτομέρειες γιατί θα αργήσει να δείτε κάποια αλλαγή στο σπίτι. Αλλά θα σας πω τα πάντα στο επόμενο βίντεο, στο Q&A, μείνετε συντονισμένοι. Λέμε πάρα πολύ ωραία πραγματάκια και εκεί, το έχω γυρίσει ήδη, αλλά θα το δείτε την Κυριακή, πρώτα θα δείτε αυτό το βιντεάκι. Αυτά λοιπόν, οπότε πάμε να δούμε τη χειμερινή διακόσμηση που έφτιαξα, τη χειμωνιάτικη διακόσμηση που έκανα. Καλά, για όλο το χρόνο είναι, εγώ απλά το λέω τώρα έτσι, γιατί είμαστε σε αυτή την περίοδο που κάνει έτσι το πολύ κρύο εδώ, τουλάχιστον εδώ στη Ρόδο, παιδιά, σας λέω. 6 βαθμούς έχουμε να δούμε πάρα πολύ καιρό. Εν τω μεταξύ έχω βάλει και αυτό εδώ το ζακετάκι, το πολύ ωραίο ζακετάκι, το οποίο το πήρα από Αμερική και αυτό, δεν είναι τέλειο παιδιά, δεν είναι φανταστικό, εντάξει είναι λίγο Αγίου Βαλεντίνου θα έλεγα. Φορώ με μια ροζ φόρμα, τώρα δεν μπορώ να σας το δείξω, ίσως σας το δείξω αργότερα, είναι εντάξει. Δεν θα έβγαινα έτσι έξω, με αυτό το ζακετάκι ναι, αλλά φοράω και ροζ φόρμα, είμαι πολύ Barbie είναι η αλήθεια. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, να σας δείξω τις αλλαγές που έχω κάνει στην είσοδο. Μικροαλλαγές είναι εκεί, απλά πρόσθεσα μερικά πράγματα, οπότε θα ξεκινήσουμε με την είσοδο. Και πάμε στο αγαπημένο σας σημείο, παιδιά, αυτό το έπιπλο όποτε σας το δείχνω. Α, οι παντοφλίτσες μου, τι ωραία! Λοιπόν, όποτε σας δείχνω αυτό το έπιπλο, κάνετε χαμό. Λοιπόν, είναι από το La Redoute. Κάθε φορά με ρωτάτε στο Instagram, στο YouTube, όποτε και να σας το δείξω. Είναι από το La Redoute. Υπάρχει ακόμα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχω μείνει πολύ ευχαριστημένη έτσι και για την είσοδο και για υπνοδωμάτιο. Είναι και, αλλά πιο πολύ μ' αρέσει για σαλόνι, να σας πω την αλήθεια. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι επειδή είναι όλο καθρέφτης, κάνει πάρα πολλές δαχτυλιές. Δηλαδή, εγώ το καθημερινά το καθαρίζω. Δεν γίνεται. Θέλει άζαξ κάθε μέρα. Επειδή είναι καθρέφτης, αναμενόμενο είναι. Ανώ έχω τη λάμπα αυτή που την έχω μόνιμα, που θεωρώ ότι ταιριάζει πάρα πολύ ωραία και μου την έκαναν δώρο στο γάμο μου, οπότε δεν έχω ιδέα και από πού είναι. Δίπλα έβαλε αυτό εδώ που είναι το καινούργιο διακοσμητικό που σας είχα δείξει στο haul από Αμερική, που γράφει πάνω Our Home και το έχω κάπως αγαπήσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ για την είσοδο, πάρα μα πάρα πολύ. Και νομίζω ότι ταιριάζει γάντι εδώ πέρα, γιατί έχει και τα γκρι γράμματα που πάει πολύ με όλο το ντεκόρ εδώ στην είσοδο. Και από κάτω έχω βάλει αυτό το βιβλίο, το οποίο το έχω διαβάσει κιόλας. Και μου αρέσει πάρα πολύ για διακοσμητικό, έχει να κάνει με διακόσμηση σπιτιού, αλλά είναι πάρα πολύ στη μόδα να βάζετε ένα βιβλίο και από πάνω ένα διακοσμητικό. Πάρα πολύ στη μόδα παιδιά και νομίζω ότι αναδεικνύει και περισσότερο το διακοσμητικό που έχετε βάλει από πάνω, δηλαδή αλλιώς θα ήταν να το βάζα μόνο του, έτσι απλά, και αλλιώς είναι πάνω στο βιβλίο.
Μου φαίνεται πολύ πιο ωραίο. Και δίπλα έβαλα αυτό το βάζο, το οποίο το είχα πάρει από τα Yusk, βασικά. Αυτό το βάζο είναι το αγαπημένο του Ηλία και δεν το είχα εδώ. Για αρκετό καιρό είχα βάλει ένα άλλο κερί κυροπήγιο και δεν του άρεσε. Λύσαξε να βάλω αυτό το βάζο με τα Pampas Grass. Του αρέσει πάρα πολύ αυτή η διακόσμηση και δεν με αφήνει να την αλλάξω. Όπως καταλαβαίνει, το άντρας μου έχει και άποψη. Και εγώ εννοείται ότι τη δέχομαι, γιατί είναι και δικό του σπίτι. Δεν θα κάνω μόνο ό,τι θέλω εγώ. Οπότε αυτή είναι η διακόσμηση που έχω φτιάξει έτσι για την είσοδο με τα Pampas Grass και αυτό εδώ το καινούριο διακοσμητικό. Η λάμπα είναι μόνιμα εδώ και ο καθρέφτης. Hey, εδώ είμαι κι εγώ. Θα δω τώρα στον καναπέ να σας δείξω πώς έφτιαξα το τραπεζάκι του σαλονιού, που και αυτό μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Εδώ στον καναπέ, παιδιά, το μόνο που άλλαξε είναι τα μαξιλάρια του καναπέ. Έβαλα αυτά εδώ τα μαύρα, τα οποία τα έχω πάρει από H&M και σας τα έχω δείξει και σε άλλα βιντεάκια. Μισό λεπτό να φτιάξω το πλάνο καλύτερα. Σας το έχω δείξει και σε άλλα βιντεάκια. Και μου αρέσει πάρα πολύ και γενικά οι μαξιλαροθήκες από H&M Home είναι και πάρα πολύ στυλάτες, αλλά και πάρα πολύ ωραίες σαν ποιότητα. Το μόνο που θέλω τώρα είναι να αλλάξω, ελπίζω να έχουμε, παιδιά, καλό φωτισμό. Νομίζω ότι τώρα είναι καλύτερα. Αυτό που θέλω να αλλάξω, παιδιά, είναι το γέμισμα στα μαξιλάρια μου. Γράψτε μου κάτω στο σχόλιο από πού να πάρω ωραίο γέμισμα για μαξιλάρια, έτσι να είναι μπαμπάτσικα ωραία. Εγώ θέλω 50x50, είχα πάρει από το IKEA. Τα δύο που πήρα είναι πιο στιτά, πιο ωραία. Τα άλλα είναι, μη σας πω, είναι χάλια, ο Ηλίας όλη την ώρα γκρινιάζει, οπότε πρέπει οπωσδήποτε να πάρω έτσι καινούρια γεμίσματα για τα μαξιλάρια, τουλάχιστον για τα δύο από αυτά. Βρήκα στο σπίτι shop κάποια ωραία, που γενικά το συγκεκριμένο κατάστημα μου αρέσει και έχει ωραία πραγματάκια, αλλά γράψτε μου και εσείς κάτω στα σχόλια από πού να πάρω ωραίο γέμισμα για τα μαξιλάρια, γιατί δεν στέκονται πολύ ωραία. Δεν. Και δεν μπορείς να είσαι και άνετος, να ξαπλώσεις άνετα κτλ. Οπότε θέλω να πάρω καινούρια. Δεν θέλω να πάρω πιο μεγάλα, γιατί κάποιοι μου είχατε πει να πάρω πιο μεγάλα. Ναι, αλλά εγώ τι θα κάνω όλες αυτές τις μαξιλαροθήκες που έχω. Δηλαδή θα μου πάνε μετά για πέταμα όλες οι μαξιλαροθήκες και δεν θέλω. Θέλω να τις χρησιμοποιώ, απλά να πάρω άλλο γέμισμα για να είναι πιο στιτά έτσι τα μαξιλάρια του καναπέ. Επίσης, σε αυτή τη φάση να σας πω και για τον καναπέ μου, γιατί με ρωτάτε αρκετές και μου στέλνετε και στο Instagram που πήρα από το Factory Sofa και σας τους είχα δείξει τους καναπέδες μου. Θα αφήσω εδώ από πάνω το βίντεο να πάτε να το δείτε σε περίπτωση που δεν το έχετε δει. Σας είχα δείξει τους καινούριους καναπέδες που πήραμε. Βασικά είναι ένας γωνιακός. Επειδή με ρωτάτε, ευκαιρία να σας πω λίγα πράγματα πριν σας δείξω την υπόλοιπη διακόσμηση. Εγώ έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένη με τους καναπέδες μου, παιδιά, με τον καναπέ μου. Είναι γωνιακός, όπως σας είπα. Τους έχουμε 3 μήνες τώρα. 3 μήνες νομίζω. Τους έχω λατρέψει. Τον έχω λατρέψει, παιδιά, τον καναπέ. Δηλαδή αξίζουν τα χρήματά τους. Δεν ξέρω τώρα σε τι τιμή βρίσκεται και αν έχει κάποια προσφορά. Ξαναλέω, θα σας τον αφήσω από πάνω. Θα σας αφήσω από πάνω το βίντεο να πάτε να το δείτε. Τώρα δεν θυμάμαι ποιο είναι ακριβώς το μοντέλο, παιδιά. Δεν το θυμάμαι. Έχει πάρα πολλά μοντέλα, αλλά αν δείτε το βίντεο θα καταλάβετε ποιο είναι στο site τους. Αξίζουν πάρα πολύ οι καναπέδες τους, δεν χαλάνε τα μαξιλάρια τους, είναι πάρα πολύ στιτά, έτσι. Δεν έχουν μαλακώσει καθόλου, βέβαια είναι και πολύ νωρίς ακόμα. Το χρώμα του είναι ανοιχτόχρωμο, αλλά προς το παρόν δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα και καθαρίζει πάρα πολύ εύκολα με λίγο μωρομάντιλο. Μιλάω για τους συγκεκριμένους καναπέδες που έχω πάρει από το μαγαζί. Είναι αλέκιαστο το ύφασμα, είναι πολύ ανοιχτόχρωμο, αλλά προς το παρόν δεν έχω πρόβλημα. Καθαρίζει πάρα πολύ εύκολα. Και είναι πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Ξαπλώνουμε 2 άτομα πάνω και είναι λες και ξαπλώνεις σε κρεβάτι. Πραγματικά είναι λες και ξαπλώνεις σε κρεβάτι. Όποιος θέλει παραπάνω λεπτομέρειες, ας πάει να δει το βιντεάκι εκείνο που σας είχα δείξει. Πάμε όμως τώρα να δούμε το τραπεζάκι του σαλονιού. Εδώ τα έχω αφήσει όλα μέσα το ίδιο. Εδώ πέρα μέσα στο τραπεζάκι μου έχω αφήσει τα πάντα. Έτσι όπως τα είχα από πριν, που είναι άλμπουμ με φωτογραφίες από ταξίδια και αυτό είναι του γάμου μας. Όχι άλμπουμ, είναι αυτό το ευχολόγιο που μας γράφανε. Και έχω βάλει πάνω αυτόν εδώ το δίσκο που τον έχω πάρει από Zara Home. Όχι, από H&M Home, παιδιά, είναι αυτός. Τον είχα παραγγείλει πριν λίγους μήνες. Έχω βάλει πάνω τα 2 αυτά υπέροχα κεριά που έχω πάρει από το Bath & Body Works, που εσείς μου προτείνατε να πάρω κεριά από εκεί. Δεν τα έχω ανάψει ακόμα. Περίμενα να σας κάνω το βίντεο και μετά να τα ανάψω. Εδώ έχω βάλει αυτό το μικρό γυάλινο βαζάκι, σαν φοντανιέρα είναι να το πω, σαν φοντανιέρα, με διάφορα σοκολατάκια μέσα, τα οποία δεν μου αρέσουν και καθόλου, παιδιά, αυτές οι σοκολάτες, δεν ξέρω γιατί δεν μου αρέσουν, εγώ που είμαι λάτρης της σοκολάτας και αυτά δεν μου αρέσουν καθόλου, καθόλου όμως. Αυτό ήταν από το Jumbo,
τίποτα, πάρα πολύ οικονομικό. Και από κάτω έχω βάλει αυτά εδώ τα σουβέρ που είναι τις, που τα φτιάχνει η αδερφή του Ηλία, η μικρότερη αδερφή του Ηλία, η Βασούλα μας. Μπορείτε να βρείτε, θα σας βάλω το Instagram της βασικά τώρα. Έχει το Art in Creations που φτιάχνει πάρα πολύ ωραία πράγματα από υγρό γυαλί, από ριτίνη. Φτιάχνει δίσκους, φτιάχνει σουβέρ. Εμένα μου έχει φτιάξει αυτά τα φανταστικά σουβέρ. Πάρα πολύ ωραία. Και τα χρησιμοποιώ εγώ και σαν διακόσμηση αλλά και σαν σουβέρ, έτσι. Και τα δύο. Έχει φτιάξει 6 και μπορεί να σας φτιάξει ό,τι χρώματα θέλετε. Έχει και άλλα σχέδια. Μπορεί να σας βάλει χρυσό, μπορεί να σας βάλει ασημένιο. Τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Και θεωρώ ότι έδωσαν πάρα πολύ ωραία όλα αυτά μαζί. Περιττό να σας πω ότι τα κεριά το άρωμά τους είναι εκπληκτικό, μυρίζει ακόμη και κλειστά αν τα έχεις, μυρίζει φανταστικά. Δηλαδή δεν χρειάζεται να τα ανάψεις, μυρίζουν έτσι απλά. Μπορεί να είναι ακριβά κεριά, ξέρω ότι δεν μπορείτε να τα βρείτε στην Ελλάδα, τέλος πάντων είναι ακριβούτσικα, αλλά εντάξει, okay, αξίζουν, τουλάχιστον έχουν έντονο άρωμα. Θέλω να σας δείξω εδώ στην τηλεόραση που έβαλα αυτή την μπάλα που μας την είχαν κάνει δώρο. Θυμάσαι που σας είπα ότι η ξαδέρφη μας την έκανε δώρο αυτή την μπάλα, τη χριστουγεννιάτικη, για το γάμο μας. Για το γάμο μας. Εννοώ ότι την έκανε, έβαλε την ημερομηνία του γάμου μας το 2021 που παντρευτήκαμε. Και επειδή παιδιά τη λάτρεψα, δεν ήθελα να την αφήσω για τα Χριστούγεννα. Την έβαλα εδώ μέσα σε ένα έτσι μπολ, τύπου μπολ. Και α, αυτή είναι η μάρκα. Δεν ξέρω αν μπορείτε να τη βρείτε στην Ελλάδα, δεν νομίζω, γιατί με ρωτήσατε πάρα πολλές, αλλά παιδιά είναι από Αμερική, οπότε δεν έχω ιδέα. Και ήθελα να τη βάλω εδώ και να μην την έχω μόνο για τα Χριστούγεννα. Εντάξει, δεν κάνει μπαμ ότι είναι χριστουγεννιάτικο στολίδι, μπορώ να βγάλω και το κόκκινο το κορδελάκι και να το έχω εδώ. Και το έχω βάλει έτσι εδώ, δεν ξέρω, μου αρέσει. Μου αρέσει πάρα πολύ, θα το αφήσω γιατί θέλω να τη βλέπω. Θα πάμε τώρα στο αγαπημένο μου σημείο που έφτιαξα. Και είμαι πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Πήρα μία εταζέρα και την έβαλα. Εταζέρα δεν λέγεται. Τέλος πάντων. Εταζέρα. Τέλος πάντων. Okay. Και την έχω βάλει στην τραπεζαρία. Σας την είχα δείξει στο προηγούμενο haul από Αμερική. Εντάξει, ξετρελαθήκατε. Το ξέρω ότι είναι φανταστική. Το ξέρω. Το ξέρω ότι είναι φανταστική, γι' αυτό την κουβάλισα κιόλας μέχρι εδώ. Την έβαλα πάνω στην τραπεζαρία. Ξέρω ότι γενικά οι εταζέρες δεν είναι για σαλόνι, είναι περισσότερο για κουζίνα. Και εγώ όταν την πήρα, σκέφτηκα ότι θα την βάλω στην κουζίνα μου. Αλλά μετά είδα ότι ταιριάζει πάρα πολύ ωραία με το σαλόνι μου. Ταιριάζει πολύ ωραία το χρώμα που είχε το ξύλο. Με την τραπεζαρία μου μου άρεσε πάρα πολύ. Και η συγκεκριμένη δεν κάνει και πάρα πολύ για κουζίνα. Δηλαδή, αν θα τη βάζεις και στο σαλόνι σου. Και ξετρελάθηκα. Και πάμε να σας δείξω πώς την έχω φτιάξει. Αυτή εδώ είναι η εταζέρα μου που σας είχα δείξει και στο προηγούμενο βίντεο. Πάμε να ξεκινήσουμε από την αρχή. Έχω βάλει αυτό εδώ το runner, το οποίο το είχα πάρει από σπίτι shop, νομίζω. Μπορεί να κάνω και λάθος και να είναι απλά από κάποιο μαγαζί στο Scrooge. Τέλος πάντων, είναι λίγο μικρότερο από την τραπεζαρία, αλλά έτσι μου άρεσε. Και έχω βάλει εδώ την εταζέρα μου, που κάτω έβαλα αυτό εδώ που είναι από παρουσίαση. Είναι για να βάλεις μέσα ένα ρεσό. Εδώ έχω βάλει μερικά κουκουνάρια. Αυτά εδώ τα πουλάκια τα οποία είναι από γάμο, μας τα έδωσαν μαζί με μία μπομπονιέρα και μου άρεσαν πάρα πολύ έτσι για διακοσμητικό εδώ, ταιριάζουν γάντι. Την κολοκύθα μου που σας την έχω δείξει και έχετε ξετρελαθεί, δεν θυμάμαι τώρα το μαγαζί να σας πω, σας την είχα δείξει στη φθινοπορεινή διακόσμηση. Αν δεν έχετε δει εκείνο το βίντεο, πηγαίνετε να το δείτε γιατί εκεί σας λέω κιόλας από πού είναι η κολοκύθα. Και από κάτω έβαλα επίσης πίσω-πίσω αυτό εδώ το ξύλινο που πήρα από Αμερική. Σας το είχα δείξει και στο προηγούμενο βίντεο, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ, δίνει και έτσι λίγο χρώμα εδώ πέρα, που είναι αυτά τα ροζουλιά, τα χρώματα, τα ροζουλιά θα τα πω, ναι. Και από πάνω έχω βάλει αυτό εδώ το ξύλινο που πάλι και αυτό σας το είχα δείξει στο haul, που δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ αυτά που γράφει και ταιριάζει εδώ πέρα γιατί είναι και μαύρο και λευκό και ταιριάζει πολύ ωραία. Δίπλα έχω βάλει αυτά εδώ, αυτό εδώ, το οποίο το είχα στο υπνοδωμάτιό μου και το έφερα από εδώ, είναι άδειο, αλλά μου άρεσε σαν διακόσμηση αυτό το πουλάκι. Γενικά έχω λόλα με τα ζώα και μου αρέσει πάρα πολύ και σαν διακόσμηση μου αρέσουν στο σπίτι, δηλαδή βλέπετε. Και εδώ πουλάκια και εδώ, έχω και ελέφαντες, μ' αρέσουν πάρα πολύ.
Και αυτό εδώ το κερί, το οποίο το έχω πάρει από το... από πού είναι? Από το H&M Home, το οποίο δεν μου αρέσει καθόλου το άρωμά του. Καθόλου όμως, παιδιά. Είναι ένα έντονο, πολύ έντονο γυναικείο άρωμα, το οποίο δεν μου έρχεται τώρα να σας πω ποιας μάρκας είναι. Δεν το αντέχω καθόλου. Γι' αυτό το έχω βάλει κιόλας εδώ. Το άναψα μερικές φορές, αλλά δεν θα το ανάψει πολλές φορές. Δεν είναι για μένα. Οπότε το έβαλα εδώ για ντεκόρ. Και πίσω έβαλα αυτό εδώ. Το βαζάκι να το πω, το οποίο και αυτό νομίζω ότι είναι από H&M Home. Έχω αυτή την εντύπωση, παιδιά, δεν θυμάμαι και πολύ, αλλά νομίζω ναι, μπορεί να είναι και από Zara ή από H&M Home, είναι από Zara. Και έβαλα μέσα μερικά Pampas Grass που έκοψα και έτσι λοιπόν έφτιαξα την εταζέρα μου. Μου άρεσε πάρα πολύ, ειδικά το πάνω μέρος μου αρέσει πάρα πολύ. Το κάτω ακόμη το επεξεργάζομαι να σας πω, αλλά δεν είχα και τίποτα άλλο να βάλω. Και δεν θα μπω στη διαδικασία αυτή τη στιγμή να ψωνίσω κάτι. Προς το παρόν θα το αφήσω έτσι και βλέπουμε. Πάμε τώρα στο μπουφέ, που στο μπουφέ δεν άλλαξα στην ουσία κάτι. Απλά έβαλα σε αυτό εδώ το βάζω, που και αυτό το βάζω με έχετε ρωτήσει πάρα πολλές φορές. Αυτό το βάζω, παιδιά, είναι από παρουσίαση. Μου είχαν κάνει ένα πολύ ακριβό δώρο στο γάμο μου και το άλλαξα, διότι δεν τέριαζε με το σπίτι μου, και πήρα αυτό το βάζω μαζί με κάποια άλλα πράγματα, που και αυτό, παιδιά, είναι πολύ ακριβό. Πραγματικά δεν θα το έπαιρνα ποτέ μόνη μου, αλλά επειδή δεν ήξερα τι άλλο να πάρω, το πήρα. Δεν θα έλεγα σε κάποιον να δώσει τόσα χρήματα για ένα βάζο. Το προσέχω σαν τα μάτια μου, το φοβάμαι απίστευτα. Γι' αυτό το έχω βάλει κιόλας εδώ πίσω, που δεν έχει αέρα, δεν έχει τίποτα ώστε να πέσει κάτω. Αλλά εντάξει, παιδιά, δεν αξίζει να δίνουμε χρήματα σε αυτά τα πράγματα τώρα. Κακά τα ψέματα. Βάζα πέφτουν κάτω, σπάνε κτλ. Τέλος πάντων, και πάνω έχω βάλει αυτά εδώ. Πήρα κλαδιά με βαμβάκι, όπου έφαγα τον κόσμο να βρω στη Ρόδο. Δεν είχε σε κανένα μαγαζί, σε κανένα κατάστημα που πουλάει λουλούδια. Δεν τα έβρισκα εύκολα. Μου είπαν ότι αυτά τα φέρνουν όλο το χειμώνα, το καλοκαίρι τα σταματάνε μόνο. Αλλά τους είχαν τελειώσει, λέει, με τα Χριστούγεννα, και πήρα δύο κλαδιά. Προς το παρόν πήρα μόνο δύο. Σκέφτομαι αν θέλω ακόμη μερικά. Να παίρνω άλλο ένα, ίσως να πάρω άλλο ένα. Αλλά παιδιά, έχει 8 ευρώ το ένα. Τουλάχιστον εδώ τόσο τα έχουν, 8 ευρώ το ένα. Βέβαια, μου είπε η κοπέλα ότι δεν παθαίνουν τίποτα, δεν χαλάνε, το μόνο είναι ότι σκονίζονται. Okay, οπότε στην ουσία το έχεις για πάρα πολύ καιρό, δεν παθαίνουν κάτι, γι' αυτό ίσως είναι και τόσο ακριβά. Είναι πάρα πολύ ωραία και ήθελα οπωσδήποτε κάτι σε αυτό το βάζω. Νομίζω ότι τέριαξε πάρα πολύ ωραία, είναι και ο μπουφές καφέ, ο οποίος δεν θα είναι για πολύ ακόμα καφέ. Και πολύ ακόμα. Έχουμε κάποιους μήνες μπροστά μας, αλλά θα τον αλλάξουμε. Εν τω μεταξύ, εδώ είναι το σημείο που ήταν το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Έχω προβληματιστεί πάρα πολύ. Τώρα έχουμε έναν ιονιστή εδώ πέρα. Έχω προβληματιστεί πάρα πολύ με το τι να βάλω. Είναι πάρα πολύ άδειο. Θα ήθελα ή κάποιο φωτιστικό δαπέδου ή κάποιο ωραίο πράσινο φυτό μεγάλο με ένα πολύ ωραίο κασπό. Αλλά δεν είμαι σίγουρη για το τι θέλω, παιδιά. Θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια. Τι θα βάζατε εσείς σε αυτό το σημείο? Είναι εδώ καναπές, από εδώ είναι η τραπεζαρία και αυτή είναι εδώ η μέση, που το δέντρο ταιριάζει τέλεια. Δηλαδή θα μπορούσα να το έχω όλη τη χρονιά εγώ. Μου είναι τέλειο το δέντρο. Αλλά παιδιά, δεν ξέρω. Πείτε μου λίγο στα σχόλια εσείς τι θα βάζατε σε αυτό εδώ το σημείο. Αυτή λοιπόν ήταν, παιδιά, η χειμερινή διακόσμηση που έκανα στο σπίτι. Και εντάξει, μου αρέσει πάρα πολύ προς το παρόν, αλλά ξέρετε, εγώ βαριέμαι και πάρα πολύ εύκολα. Κάθε τρεις και λίγο θέλω να αλλάζω τα πάντα. Δηλαδή, αν μπορούσα, κάθε μήνα θα είχα άλλη διακόσμηση, αλλά έλεος, εντάξει. Λίγο έλεος. Κάποια στιγμή θα βαρεθώ να τα αλλάζω. Τώρα, επειδή είναι αρχή, φαντάζομαι, με έχει πιάσει μια μανία. Δεν έχω αλλάξει τίποτα άλλο μέσα στο σπίτι, μόνο αυτά. Τουλάχιστον προς το παρόν. Αν γίνει κάτι, θα σας ενημερώσω. Τώρα λέω να πάω, πρέπει να πάω να ψωνίσω μερικά πραγματάκια, γιατί θα φτιάξω φακές σήμερα και κάνει και κρύο και είναι τέλεια. Εν τω μεταξύ, όποτε κάνω βίντεο πώς τυχαίνει να φτιάχνω φακές, δεν ξέρω. Εμείς τρώμε μία φορά την εβδομάδα και κάθε φορά που φτιάχνω τυχαίνει να πέσει αυτή την εβδομάδα που κάνω το βίντεο. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, αλλά επειδή έχει κρύο, λέω να φτιάξω, είναι και γρήγορο φαγητό. Σε 4 λεπτά στη χύτρα είναι έτοιμο. Εν τω μεταξύ, με έχετε ρωτήσει και για τη χύτρα μου. Θα σας τη δείξω μετά, γιατί πολύ συχνά με ρωτάτε ποια είναι κτλ. Θα σας τη δείξω, αλλά πρώτα θα πάω να αλλάξω ρούχα, να βάλω κάτι πιο ζεστό, να βάλω μια φόρμα πιο ζεστή και να πάμε να ψωνίσουμε εδώ στο μίνι μάρκετ της γειτονιάς και θα έρθω να μαγειρέψω. Σήμερα το πρόγραμμα γενικά έχει μαγείρεμα, θα φάμε.
Και μετά έχω μαθήματα. Δεν θα έχω κάτι άλλο να σας δείξω. Έχω μαθήματα, την κλασική μας καθημερινή ρουτίνα. Ναι, έχουμε μπει στη ρουτίνα μας πια. Αγαπώ τη ρουτίνα μου όμως. Μ' αρέσει, δεν μου αρέσει γενικά να με βγάζεις από το πρόγραμμά μου. Είμαι πολύ άνθρωπος του προγράμματος και όταν μου το αλλάζεις, ξέρεις, όταν γυρνάς από ταξίδι και ακόμη παλεύεις να οργανωθείς, να προγραμματιστείς, εμένα με νευριάζει αυτό. Θέλω να έχω το πρόγραμμά μου κατευθείαν. Είμαι πολύ εκνευριστική σε κάτι τέτοια και ίσως κάποιες φορές και κουραστική θα το έλεγα. Τέλος πάντων, ο κάθε άνθρωπος, είμαι Σκορπιός με οροσκόπο Παρθένο, οπότε ο Παρθένος κάπου επηρεάζει πιστεύω σε όλο αυτό. Τέλος πάντων, για να μην πολυλογώ, γιατί έχει πάει και 11 η ώρα, πάω να ψωνίσω, οπότε θα έχουμε και ένα mini supermarket haul εδώ πέρα, έτσι, πολύ mini. Θα σας κάνω όμως κάποιο βίντεο μες το μήνα, τον επόμενο, έτσι, με ένα supermarket haul. Μπαμπάτσικο, μπαμπάτσικο, γιατί έχουμε πολύ καιρό να κάνουμε. Αυτά, πάω να ετοιμαστώ και έφυγα, θα έρθω να σας δείξω μετά τα ψώνια μου. Μόλις γύρισα από το mini market εδώ, δεν πήρα πάρα πολλά πράγματα. Τα βασικά για να κάνω το φαγητό. Η αλήθεια είναι ότι στο mini market πάω για τα βασικά και στο σούπερ μάρκετ πάω να πάρω τα πολλά πράγματα που θέλω, γιατί είναι και πιο οικονομικά, έχει άλλες προσφορές, λογικό. Αλλά δεν πειράζει, στηρίζουμε λίγο και τα μαγαζάκια που είναι εδώ στη γειτονιά. Πάμε να σας δείξω τι πήρα. Πήρα ξύδι, γιατί φακές χωρίς ξύδι εγώ δεν τρώω. Φέτα για σαλάτα. Βέβαια να πω ότι εγώ δεν τη συνδυάζω τις φακές με τη φέτα, γιατί ξέρω ότι δεν απορροφάει καλά το σίδηρο. Δηλαδή, όταν τρως φακές με φέτα, δεν παίρνεις το σίδηρο που πρέπει. Έτσι έχω ακούσει τουλάχιστον. Ψωμί, φρέσκο ψωμάκι. Κύκνο για τις φακές. Ψωμί για τόστ, γιατί μου τελείωνε. Εδώ έχει καρότα, θέλω και για σαλάτα αλλά και για το φαγητό. Μία πιπεριά για το φαγητό. Ντοματίνια, παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά τα ντοματίνια αυτό το διάστημα είναι πεντανόστιμα. Οι ντομάτες ούτε καν, αλλά τα ντοματίνια είναι τέλεια. Εδώ έχω ψωμάκια, πανίνο. Και αυτά. Αυτά λοιπόν, πάρα πολύ λίγα πράγματα. Πάμε να σας δείξω λίγο το instant pot, αυτό που έχω, που με ρωτάτε για τη χύτρα μου. Είναι χύτρα, κάνεις cake, κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Εγώ το χρησιμοποιώ μόνο σαν χύτρα. Με βολεύει πάρα πολύ, δεν το φοβάμαι καθόλου, που γενικά εγώ τις χύτρες δεν τις πολύ θέλω, φοβάμαι. Αλλά με το συγκεκριμένο νιώθω ασφάλεια. Δεν το βάζεις πάνω στο μάτι, είναι με το ρεύμα, το συνδέεις στην πρίζα. Και είναι ό,τι καλύτερο, γιατί κάνεις τα φαγητά σου πάρα πολύ γρήγορα. Λέγεται Instant Pot. Το χρησιμοποιούν πάρα πολύ στο εξωτερικό, πάρα πολύ στην Αμερική, αλλά έχει έρθει πολύ τελευταία και εδώ στην Ελλάδα. Εν τω μεταξύ, παιδί, ο Ηλίας Τες έφτιαξε cake, brownie, το brownie του Άκη, το κλασικό brownie που κάνει ο Άκης. Παιδιά, είναι πεντανόστιμο, ανυπομονώ να φάω το φαγητό, να φτιάξω φαγητό να το φάω και να φάω μετά το γλυκό. Εντάξει, είναι τέλειο, χθες το φάγαμε και με παγωτό. Τι να σας πω τώρα. Φανταστικό, φανταστικό. Είναι το brownie που κάνει ο Άκης. Έχει μέσα και κομμάτια σοκολάτας και λευκή σοκολάτα. Είναι φανταστικό. Πρέπει να βάλω τα πράγματα μέσα στο ψυγείο, αλλά να σας κλείσω, παιδιά, κάπου εδώ, διότι... εντάξει, αυτό περισσότερο το βίντεο ήταν για να σας δείξω τη χειμερινή διακόσμηση που έκανα στο σπίτι μου, αλλά λέω έτσι να σας κάνω και ένα mini supermarket haul, να πούμε και λίγο τα νέα μας. Αλλά θα το κλείσω κάπου εδώ, διότι θα μαγειρέψω και σας έχω δείξει άπειρες φορές πως φτιάχνω τις φακές. Θα σας δείχνω συνήθεια και τα ίδια, καταντάει κουραστικό και βαρετό για τους περισσότερους. Οπότε θα κλείσω κάπου εδώ το βίντεο. Θα μαγειρέψω, θα φάμε, θα φάω και το γλυκάκι μου μετά. Και έχω μαθήματα, οπότε δεν έχω να σας δείξω τίποτα το απόγευμα. Θέλω να φτιάξω και αυτό το βίντεο για να το δείτε μεθαύριο. Έτσι θέλω να το δείτε σύντομα, για να σας ανεβάσω και το Q&A. Είπαμε ότι το επόμενο βίντεο μετά από αυτό είναι Q&A. Το πρώτο Q&A που κάνουμε στο κανάλι. Δεν έχω ξανακάνει ποτέ Q&A, αλλά νομίζω θα κάνουμε και ένα δεύτερο αργότερα. Δηλαδή να περάσουν 1-2 μήνες και θα σας κάνω άλλο ένα. Γιατί είδα ότι είχατε πολλές ερωτήσεις, δεν έχω απαντήσει σε όλες. Μετά συνεχίσατε να μου κάνετε κι άλλες. Εγώ είχα γυρίσει ήδη το βίντεο. Θα κάνουμε κι άλλες στη συνέχεια, κι άλλο Q&A. Αυτά λοιπόν, οπότε σας κλείνω να πω να τακτοποιήσω όλα τα πράγματα που έχω φέρει. Να μαγειρέψω και αυτά. Η καθημερινότητα, παιδιά, η καθημερινότητα. Εμείς λοιπόν θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά!